προποιηθεί σε σχέση με αυτά που έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ο Γεωργιανός. Είχε μείνει στο σημείο, στο σημείο που η υπεράσπιση λέει ότι ο Γεωργιανός, αν συστάσει, πήγαινε στη δουλειά του. Πέρασε ο Νίκος Γεωργιανόπουλος και του είπε: πάμε σπίτι, γιατί θα είναι κάποιες κυρίες, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και αυτό ήταν αρκετό για να τον τελεάσει. Δεν του υποσχέθηκε χρήματα, δεν υποστήριξε κάτι τέτοιο ο Γεωργιανός στην απολογία του. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν αρκετό για να τον τελεάσει, να μην πάει στη δουλειά του και να τον ακολουθήσει στο διαμέρισμα. Τώρα, στο διαμέρισμα μέσα. Ο Γεωργιανός υποστηρίζει πως έγινε κατανάλωση αλκοόλ, έγινε χρήση ουσιών, από κάποια στιγμή δεν αισθανόταν καλά, αισθάνθηκε σαν να αποκοιμιέται, έκλεισε τα μάτια του και ξαφνικά κάποια στιγμή αισθάνθηκε ένα άγγιγμα στον ώμο του από τον Νίκο Γεωργιανόπουλο, τρόμαξε, σηκώθηκε, τον είδε να κρατάει ένα μαχαίρι και μετά ακολούθησε πάλι. Του έκανε μια λαβή, να θυμίσουμε ότι είναι Παλαιστής, ήταν στην Γεωργία όσο διέμεινε εκεί. Έριξε κάτω τον Νίκο Γεωργιανόπουλο και από εκεί και πέρα, όπως λέει, δεν θυμάται τίποτα. Κάτσε, Λία. Δεν θυμάται. Λία μου. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε δικαστήριο. Όχι, γι' αυτό. Μια σκέψη εργασία. Ασχολία στα να μην τα περάσουμε. Με κάθε σεβασμό και στη δικαιοσύνη και στην ακροματική διαδικασία και από τις δύο πλευρές. Αυτά είπε ο Γεωργιανός. Είναι στη στάση αμέριμνος ο Γεωργιανός. Κάθεται. Περιμένει να έρθει το Χ58,8 να τον πάει σπίτι τον άνθρωπο. Στη δουλειά του. Εντάξει, στη δουλειά του. Ωραία. Σταματάει ξαφνικά το αμάξι με τον Γεωργιανόπουλο. Του λέει ο Γεωργιανός, έλα μέσα, αδερφέ. Πάμε σπίτι μου. Τον κοιτάει ο Γεωργιανός, του λέει: έχουμε και γυναίκες. Έχει και σου λέει: εγώ βρήκα τώρα έναν άνθρωπο που μου πάει κάπου που έχει γυναίκες. Τον πάει στο σπίτι του. Μετά του λέει: κάτσε μέχρι να έρθουν οι μέλισσες να πιούμε και δύο ποτά. Ή πίνουμε, κάτι άλλο. Έτσι. Ναι. Μετά του λέει: κάτσε μέχρι να έρθουν, επειδή καθυστερούν οι γυναίκες, να κάνουμε και χρήση ουσιών. Νομίζω αυτή την επιχείρηση. Κάνει χρήση ουσιών με τον άγνωστο που είδε στο. Την κρίνει το δικαστήριο. Συστάσει του λεωφορείου ο δράστης, έτσι. Κάνουν τη χρήση. Μετά του λέει ο δράστης. Ένα άνθρωπο είπε συγκεκριμένα, του ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Και του λέει ο Γεωργιανός, επειδή περιμένουμε να έρθουν οι γυναίκες και αργούν. Και ρίξαμε και λίγο αλκοόλ. Κάναμε και χρήση ουσιών. Να ρίξω ένα ρυπνάκο και θα τα κορίτσια ξύπναμε. Περνάει η ώρα, κοιμάται ο Γεωργιανός, του χτυπάει τον ώμο ο Σεργιανόπουλος, με βρίσκεται από πάνω σαν τον Δράκουλα με το μαχαίρι. Και μετά ο Γεωργιανός που είναι εύθυχτος, γιατί στη Γεωργία της αντίστοιχα τα βλέπουν κάποιον που τους υπόσχεται γυναίκες και κάθε με τα χέρια που πάνω του ξυπνάει το ξημερώματα, πάνω στην πάλη το σκοντώνει. Εντάξει. Αυτά είναι όταν απολογείται ο κατηγορούμενος, θα προσπαθεί να υπερασπιστεί. Όταν, δεν υπάρχει. Ο Γιώργος Πάνος υποστηρίζει ότι επειδή δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις, αισθάνθηκε να χάνει τις δυνάμεις του. Ότι είχε θολώσει, ότι αποκοιμήθηκε επειδή ακριβώς δεν αισθανόταν καλά. Και ξαφνικά μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα αισθάνθηκε τον Νίκο Γεωργιανόπουλο πάνω του. Δεν συμφωνούσε με ό,τι εν πάση περιπτώσει έβλεπε εκείνη τη στιγμή μπροστά του. Ένιωσε την απειλή από το μαχαίρι και εκείνη τη στιγμή θόλωσε και δεν ήξερε πώς αντέδρασε. Λία, ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα, δηλαδή πώς συνεχίζεται η δίκη? Έχει ολοκληρωθεί η απολογία. Τώρα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να αγορεύσει η εισαγγελέα τη έδρα, η οποία υπέβαλε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσετε και εσείς στον κατηγορούμενο και άλλα πολλά, στα οποία σε όλα, στα περισσότερα απαντούσε πως δεν θυμάται, δεν θυμάται. Παρότι έχει περάσει τόσος καιρός, παρότι έχει καταθέσει κάποια πράγματα στην αστυνομία και στον ανακριτή, σήμερα στο δικαστήριο σε πάρα πολλά σημεία δεν μπόρεσε να θυμηθεί ακριβώς τι έχει συμβεί. Δεν μπόρεσε να θυμηθεί καν πώς βρέθηκαν στα χέρια του, στο σπίτι του αργότερα, μέρες μετά την δολοφονία, τα δύο λάπτοπ, το κινητό του Νίκο Γεωργιανόπουλου. Δεν θυμάται καν ότι πήρε πράγματα από το σπίτι του Νίκο Γεωργιανόπουλου. Γιατί εμβρασμό ψυχής αυτός ο άνθρωπος, γιατί είπαμε τα προηγούμενα, ξαναλέμε, ναι. Ο οποίος στη Γεωργία είναι τσαμπουκαλεύονται εύκολα άμα δουν κάποιον ή τους θίξει τον εγωισμό του στον αδρικό. Αυτό το είπαμε με τη γνώμα τη κυρία Αντροπούλου στο δικαστήριο. Ότι στη Γεωργία μάθα από μικρά παιδιά να τσαντίζονται άμα του τύξει τον ανδρισμό. Αλλά δεν είπαμε στο δικαστήριο ότι στη Γεωργία είναι καρατέκα, είναι πρωταθλητή τη πάλη, άρα ο αδύναμο και από, από τι ουσίε και από το αν θέλει και ω οργανισμό του Γεωργιανόπουλου δεν μπορούσε ούτω ή άλλω να του κάνει κακό σε μια συμπλοκή μεταξύ του. Αλλά αφού θόλωσε από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και έγινε ό,τι έγινε. Μετά παρόλα αυτά, με μια περίεργη δύναμη, μπορούσε και περιμαστεί του λάπτοπ και άλλα αντικείμενα του σπίτι. Και επίσης, αφού έκανε ό,τι έκανε ο Γεωργιανός, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να διαπράξει κάτι τέτοιο άνθρωπος, το ψάχνανε ένα μήνα να το βρούνε και δεν παραδίδονται και το βρήκαν τελικά. Και ο εισαγγελέας είπε. Με εντελεχείς έρευνες. Ή εισαγγελέας. Πάντως να επισημάνουμε ότι ο ίδιος στην αρχή της απολογίας του είπε πως δεν ήθελε να σκοτώσει, δεν ήθελε να γίνει δολοφόνος, ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει. Ούτε να κλέψει, ούτε να δολοφονήσει. Και ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του θανόντος, όσο και από την δική του οικογένεια που τον περιμένει στη Γεωργία. Τη συγγνώμη επίσης να πούμε ότι την περιμένει η οικογένεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε δύο χρόνια. Εντάξει, και επειδή είναι και γραμμή της πολιτικής αγωγής, το ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, ήρθε η ώρα να το κάνει. Συγγνώμη, επειδή σου βλέπω και έχει ένα πάθος. Τι πάθος, Γιώργο μου, δηλαδή υπάρχει κοινή λογική. Να σου πω, να σου κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Ο άλλος είναι να πάει σόβια, τι θες να πεις. Σωστά.
και θέλει να την γλιτώσει. Είπα εγώ να πάει και δικηγόρο. Τι θα πει. Εγώ... τον σκότωσα. Γιώργο μου, θα σου επισημάνω κάτι για άλλη μια φορά. Εσύ δε... Εγώ δεν σου εντυπωσιάζει. Αν αυτό ο άνθρωπο δεν έχει σχέση με το περιστατικό. Και αν δεν έχει διαπράξει φόνο, ο άνθρωπος να επανέλθει στην δική σου. Προφανώς έχει σχέση και προφανώς ο ίδιος τον έχει μαχαιρώσει. Νομίζω ότι δεν το αρνείται κανείς αυτό. Ναι. Περιγράφει όμως κάποιες συνθήκες, προσπαθεί να τις διαμορφώσει ότι ήταν ευνοϊκές για να γίνει το κακό. Χαίρομαι που το είπε ο ίδιος. Προσπαθεί να τις διαμορφώσει απουσία του θύματος. Μα αυτό ο Σπύρος συμβαίνει, οπότε έχουμε δολοφονία και ο κατηγορούμενος απολογείται. Το δολοφονείο είναι σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά η μάνα μου, η μάνα σου, οι γείτονες, η παρέα εδώ αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ ακούμε αυτά, τα οποία είναι ο βασικός ισχυρισμός του. Ό,τι και αν συμβεί αύριο. Όχι, ρε Γιώργο, άρα σου λέω. Ό,τι και αν αποφασίσει αυτό το δικαστήριο αύριο μεθαύριο, αυτά που θα μείνουν στη μνήμη εσένα, εμένα, τη γειτονιά και τη παρέα είναι όλες αυτές οι φρικώδεις λεπτομέρειες. Που ό,τι και να γίνει, ό,τι καταδίκη υπάρξει ή δεν υπάρξει, εμείς την τζόντα θα θυμόμαστε. Την τζόντα θα θυμόμαστε. Έχω κουραστεί. Εντάξει, κουράστηκε όμω κάτι την ιστορία. Να σκεφτείτε ότι αυτά τα ακούει και η οικογένεια. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή είναι φοβερό. Γιώργο, έτσι είναι. Γιατί και εσύ μπορεί να κουράσει που τα ακούς, αλλά ευτυχώς δεν χτυπάει τη δική μας πόρτα αυτή η ιστορία. Ναι, απλά πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο ένας ήταν ένας διάσημος και αγαπητός καλλιτέχνης και ο άλλος ήταν ένας άσημος, έτσι, έστω και εκμεταλλευόμενος την κατάσταση και τα πάθη του ανθρώπου, μετανάστης. Εδώ μιλάμε, δεν έχει σημασία από πού είναι. Εγώ επαναλαμβάνω. Εδώ μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπει στη φυλακή ισόβια. Δεν το ξέρω. Είναι πιθανόν. Και κάνει ό,τι μπορεί, προφανώς έχει κάποιο δικηγόρο. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Δεν θα μπει ισόβια. Εγώ το πλήρω θέλω 10 με 15 χρόνια. Ξέρεις το δικαστηρίου. Βλέπεις πώς πάει η ιστορία. Μα το βλέπω κι εγώ. Αλλά προφανώς εδώ πέρα υπάρχει ένας πόλεμος των δύο πλευρών και υπερασπιστικός, νομικός. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα από τη στιγμή που έχει αλλάξει το πράγμα και πέρασε από την ομολογία την αρχική στην υπεράσπιση του εαυτού του ότι θα πει ναι, το σκότωσα. Γιατί γίνανε όλα αυτά που γίνανε, θα μπει και ψέματα ενδεχομένως. Βέβαια. Καλά, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Σε πάση περιπτώσει, η συμπεράσπιση του Γεωργιανού είναι ακριβώς να σπάσει τα ισόβια. Η κατηγορία είναι συγκεκριμένη. Είναι ληστεία μεταφώνου. Σε ίδια ψυχική κατάσταση. Κάτι που προβλέπει την ποινή των ισοβίων. Αν όμως, εάν αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό από το δικαστήριο, και ποιο μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι ο βρασμός ψυχικής ορμής. Να αποδείξει δηλαδή, να πιστεί το δικαστήριο πως ο Γεωργιανός πράγματι βρισκόταν σε βρασμό. Ή και κάτι ακόμα, η ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Εάν πράγματι ένιωσε να απειλείται από τον Νίκο Σεργιανόπλο και γι' αυτό βρισκόμενο σε άμυνα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο του επιτέθηκε με αυτό το αποτέλεσμα. Τότε, αν αναγνωριστεί ένα από τα δύο ελαφρυντικά ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο μπορεί το δικαστήριο να δεχτεί στο τέλος, είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να σπάσει τα ισόβια. Φαντάζομαι τώρα. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Λία, αυτό που μεταξύ μας τώρα συνέβη, φαντάζομαι να είναι και στους ενόρκους, φαντάζομαι. Έτσι, γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά πόρκο, πολίτες. Δεν είναι μόνο δικαστές. Και μην ξεχνάμε πως το δικαστήριο δεν βασίζεται μόνο στην απολογία ή σε κάποιες μαρτυρίες, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικά ευρήματα τα οποία έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο. Είναι η εκθέση ιατροδικαστικής των ιατροδικαστών, είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις, που όλα αυτά ένα προς ένα θα εξεταστούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από τους δικαστές και από τους ενόρκους, προκειμένου να δούμε ακριβώς τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Σωστά. Αν τελικά μιλάμε για ένα έγκλημα που τελέστηκε σε βρασμό ή αν ήταν ένα έγκλημα το οποίο ήταν σε ίδια ψυχική κατάσταση ο δράστης. Αν έχει γίνει χρήση και από τους δύο, νομίζω αλλάζει τα δεδομένα. Σωστά, σωστά, σωστά. Εγώ απλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας ως δημοσιογράφοι μπροστά σε όλα τα όσα υποθούν να δίνουμε και να υπενθυμίσουμε διαρκώς τη διάσταση ότι είναι ένας βασικός ισχυρισμός του ενός από τους δύο που ήταν σε ένα περιστατικό. Και κρατάμε και μια απόσταση ότι είναι να αποφασίσετε δικαστήριο. Μπράβο, αυτό είπα. Η ισορροπία είναι, Γιώργο μου, όταν μιλάει ένας και όλος είναι στο χώμα, να κρατάς τον φυλάξεις για αυτά που λέει ένας. Το δικαστήριο κάθεται. Θα καταλάβει δικαιοσύνη. Το δικαστήριο κάθεται και τα ακούει. Εντάξει, επειδή εγώ θα θυμάμαι την Τζόντα και εσύ και οι φίλοι μας. Η αναπαραγωγή του θέματος αυτό πρόκειται. Ναι, καλό είναι να υπενθυμίσουμε γιατί αυτή είναι η δημοσιογραφική μας ευθύνη. Να μην παίρνουμε θέση, να θυμίζουμε. Να θυμίζουμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν έγιναν. Προσπαθώ να θυμίσω ότι αυτά είναι ισχυρισμός ενός εκ των δύο που βρέθηκαν σε ένα περιστατικό. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Θεός. Και οι δικαστές θα πάρουν. Και οι ένορκοι φυσικά. Λοιπόν, Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.